άκουσον και ελέησον.
εξαπόσταται στο πνεύμα σου και χτιστήσονται και ανακαινεί στο πρόσωπο τη γη. Είμαι η δόξα κυρίω του αιώνα, εφραμφίζεται κυρίω επί τη έλεξη αυτού. Ο επιβλέπων επί τη δική μου και ποιόν αυτή τρέχει, ο απτόμενο των αλλιών και απίζονται. Άσου κυρίω τη ζωή του ξαβό το Θεό με σου πάρκο. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου εγώ δεν εφραμφίσω επί το κυρίω. Επίμενε αμαρτωλία από τη γη και άλλο με αυτέ δεν υπάρχουν αυτού. Ευλόγηση και με τον κύριο. Ο ίδιο ένωπη τη από έθου κόντο και έγινε τον ίξ. Όσε μεγαλύτερη τα έργα σου, κύριε, πάντα η σοφία επίση. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα του. Και νύχτα και αίκη ει του αιώνα των αιώνων να μην. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμος, Κύριε, δόξα σοι. Εν ειρήνη Κύριε, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν. Τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κύριου δεηθόμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Θεοκλήτου και των συγχωροστατούμων αυτό Αγίων Αρχιερέων Ιωάννου, Τιμοθέου, Στεφάνου και Χρυσοστόμου του Τεπιμενάρχου ημών. Του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του πλήρου και του λαού, του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης κόμης πόλεως και χώρας και των πιστικούντων εν αυτές, του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ πλεόντων, υπταμένων, οδηπορούντων, οσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων,
και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου θεϊθώμε. Υπερτουρίστηνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου θεϊθώμε. Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτη. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου θεσπίνης ημών Θεοτόκου
Ανακούφιση, ως μιλητής μισιωτάτος,
Πάρτλα. Amen.
Μνήμη δικαίου με το εγκομείο και ευλογία την Υιού επικεφαλήν αυτού. Μακάριος άνθρωπος που σέβρε σοφία και θνητός ως είδε φρόνηση. Κρίσον άρα αυτήν εμπορεύεστε ή Χρυσίου και Αργυρίου θησαυρούς. Τιμιωτέρα δε στην ηχθόν πολυτελών, που κατητάξετε αυτήν δε πονηρών, έγνωστος εστί πάση της εγγύζους είναι αυτή, πάντε τιμιον ουκάξιον αυτής εστί, εγγάλου στόματος αυτής εκπορεύεται δικαιοσύνη, νόμον δε και έλεον επιδουλώσεις χωρί, τη γαρούρα του σατέμου οτέκνα, σε μνάγα αερό και μακάριος άνθρωπος, ως τα σε μας οδούς φυλάξει. Εγώ έξοδη μου έξοδη ζωής και ετοιμάζεται θέληση του παρακυρίου. Δια του το παρακαλώ ημάς και προείεμε εμήν φωνήν εις ανθρώπων ότι εγώ η σοφία κατεσκεύασα βουλή και γνώση και έννοια εγώ επεκαλεσάμι. Εμήν βουλή και ασφάλεια εμήν φρόνησης, εμήν δε ισχύς. Εγώ τους εμέ φιλούντας αγαπώ, οι δε με ζητούντες έδρες τους είναι χάρη. Νοήσατε την ηλάκα και η πανουργία, οι δε απέδευτοι έρθεστε η καρδία. Εισακούσατε μου και πάλι, σε μνάγα λερό και ανοίγω από χιλέον ορφά, ότι αλήθεια μελετήσει ο λάριξ μου, ευδελιγμένα δε εναντίον εμού χείλη ψευδή, με τα δικαιοσύνης πάντα τα ρήματα του στόματός μου, ουδέν εναυτή σχολιών, ουδέν στραγγαλιώδες, πάντα ευθεία εστί τη λόγουση και ορθά της ευρύς του συγγνώση. Ιδάσκω γάρι μην αληθεί, ειν αγέννητε Κυρίω η ελπίσιμον, και πληστήσε σε πνεύματο. Παϊμιόν το αναγνώσμα. Σοφία πρόσχομεν. Στόμα δικαίου αποστάζει σοφίαν, γλώσσα δε αδίκου εξολείται. Χίλοι ανδρών δικαίων επίστανται χάριτας, στόμα δε ασεβών καταστρέφεται. Ζυγή δόλη υβδέλιγμα ενώπιον Κυρίου, στάθμιον δε δίκαιον δεκτών αυτό, που εάν εισέλθει ύβρις, εκεί και ατιμία. Στόμα δε ταπεινών μελετά σοφίαν, τελειώτης ευθέων οδηγήσει αυτούς και υποσκελισμός αθετούντων προνομεύσει αυτούς. Ουκ ωφελήσεται υπάρχοντα εν ημέρα θυμού, δικαιοσύνη δε ρίσεται από θανάτου, από θανών δίκαιος έλειπε μετάμελον, πρόχειρος δε γίνεται και επίχαρτος ασεβών απώλεια. Δικαιοσύνη αμόμους ορθοτομή οδούς, ασέβεια δε περιπίπτει αδικία. Δικαιοσύνη ανδρών ορθών ρίεται αυτούς, η δε απουλία αλίσκονται παράνομοι. Τελευτίσαντος ανδρός δικαίου ου κόλλειται ελπής, το δε κάφημα των ασεβών όλητε, δίκαιος εκ θύρας εκδίνει, ανταυτού δε παραδίδονται ο ασεβής, εν στόματι ασεβών παγείς πολίτες, αίσθησης δε δικαίων έποδος, εν αγαθείς δικαίων κατόρθωσε πόλης, και εν απολία ασεβών αγαλίαμα, εν ευλογία ευθέων υψωθήσεται πόλης, στόμα ιδεασεβών κατασκαθίσετε, μη κτηρίζει πολίτας εν θεής φρενών, ανήρδε φρόνιμος ησυχή ανάγκη. Σοφία Σολομόντος το ανάγνωσμα. Σοφία πρόσωπε, δίκαιος εν το τάστη λεφτήσε εν αναπάτηση έστε, γύρες γαρτίνιον, ούτω πολυχρόνιον, ουδέ ρυθμό έτων εμέτρεται. Πολλοί άδε έστει χρόνοι στους ανθρώπους και ηλικία γύρω σπίρος εκλείδωτος. Ευάρεστος, θεόγενωμένος συγκαπήθη και ζώνο μεταξύ αμαρτωλών μετεδέθη. Υπάρχει μη κακή αλλάξη σύνδεση αυτού, η δόλος απατήσει
ψυχήν αυτού. Βασκανία γάρφα πρότητος αμαύρη τα καλά και ρεμβασμός επιθυμίας μεταλεμβίνουν άκαθον. Τελειωθήσεν λίγο επίρρωσε χρόνους μακρούς, αρεστήγα η Κυρίω η ψυχή αυτού, διε του το έσπευσεν εκ μέσου πονηρίας. Οι δε λαοί δόντες και μην νοήσαντες, μη δεθέντες επί διανία το τιούτων, ότι χάρις και έλεος επί σωσής αυτού και επισκοπή της εκλεκτής αυτού. Είπομεν πάντες εξ όλης ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών, είπομεν. Ευλογητός η Άγια, φωτισόν με τη δικαιοσύνη σου.
Κύριε, το έλεγχο σου τον όνα τέρα του χειρού σου μη παρήνει. Συμπρέπει ενό, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή. Και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πληρώσουμε την εσπερινή θέση ημών το Κύριο. Αντιλάβους όσων ελέγξον και διάφυλαξον ημάς το Θεός της ηχαρικής. Την εσπέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κύριου ετησόμεθα. Σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Oh,
Πανόλους διώκτης
Χριστό υπομείνας, δόξη η λαή μέμος, συναγγέλης αγάλη. Άγιε Βυσσαρίων ανάρισε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας πικάσιμο. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιωάννου. Εις πολλά ετι δεσπότα. Ετο συγχωροστατούντο αυτών Αγίων Αρχιερέων Τιμωθέου Στεφάνου Θεοκλήτου και Χρυσοστόμου του Πατρός και Επιμενάρχου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετι δεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών ημών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, πάκουσον ο Θεός ο Σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και τον ενθαλάτη μακράν και ηλαιός, ηλαιός γενού ημί δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ικαίαη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση και τα παιδάκη σου. Σε κεφαλάς ημών το Κύριο κλείνομε. Σέσποτα πολύ ενέ Κύριες Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες της πανυπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, τη χάρη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας ενδόξου εις Αποστόλου Φωτεινής της Αμαρίτητος και του Εναγής Πατρός ημών Βυσσαρίωνος, Αρχιεπισκόπου Τρίτης, ό,τι μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, ευπρόσδεκτον πίσω την δέησιν ημών, δόνησε ημίν την άφεση των παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των πτερήγων σου, αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον και αγίασον την ζωή ημών, Κύριε ελέησον ημάς και τον κόσμο σου, και σώσον τας ψυχάς ημών, ως αγαθός φιλάνθρωπος, και ελεήμων Θεός. Ευλογημένη σοι εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Ότι σωτήρα έτεκες τον
Σας τους πέντε άρτους εν τη ερήμο και εξ αυτών πεντακισχυλίους άνδρας χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων των ίνων και το έλεον και πλήθυνον αυτά εν τη Αγία Εκκλησία, την πόλη και τη Ιερά Μητροπόλη ταύτη, στους οίκους των προσφερόντων τα δώρα ταύτα και επιτελούντων την εορτήν ταύτην και εις τον κόσμο σου άπαντα, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον, ότι σύ ο ευλογών τρέφων πληθύνων και αγιάζων τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί, Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Πλουσίε πτώχευσαν και πίνασαν οι δε εξητούντες στον Κύριον ουκέ λατωθήσονται παντός αγαθούς. Σεβασμιότατοι, σεβαστοί πατέρες, εντιμότατοι άρχοντες και αγαπητοί μου αδελφοί, Χριστός Ανέστη. Μέσα σε αυτήν την χαρμόσυνη περίοδο, πάλιν ο πολιούχος και προστάτης της πόλεώς μας μας εκάλεσε εδώ, ώστε να τελέσουμε την αρτοκλασία στην κεντρική πλατεία της πόλεώς μας και εξ ονόματος του σεβασμιωτάτου γέροντός μας Μητροπολίτου Αποτρίκης και Σταγών Κυρίου Αλεξίου, εξ ονόματος των αρχόντων, των πατέρων αλλά και όλων εσάς, θα ήθελα να εκφράσω τις ολόθερμες ευχαριστίες μας προς τους σεβασμιωτάτους αρχιερείς, οι οποίοι διόδευσαν και την ξηράν, διέπλευσαν και την θάλασσαν για να βρίσκονται σήμερον με θυμών. Εκφράζω τις ευχαριστίες μας των σεβασμιότατων Μητροπολίτην και γέροντά μου Λαγκαδά Λυτής Κερεντίνης κύριον Ιωάννην. Ευχαριστίες πολλές των σεβασμιότατων Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος και Φανεριοφαρσάλων κύριων Τιμόθεων, των Θεοφιλέστατων Επίσκοπων Στρατονικίας και συντοπίτη μας κύριων Στέφανων, αλλά και φέτος για πρώτη φορά κοντά μας των νέων Μητροπολίτη Σταγών και Μετεώρων κύριων Θεόκλητων, τον γείτονά μας, ο σεβασμιότατε μας συνδέει ο Άγιος Βυσαρίων, διότι είναι ο πολιούχος και ο προστάτης και των δύο Μητροπόλεων. Και έτσι ο Άγιος και πολιούχος των Μητροπόλεων μας θα στέκεται και θα χωροστατεί στον θρόνο και εμείς οι δύο ένθεν και ένθεν για να ευλογούμε και να αγιάζουμε αυτόν τον φιλόθεο, φιλάγιο και φιλοσκέπαστο και φιλόχριστον λαών μας, τον τόσο αρχοντικό και φιλόξενο. Αλλά εξ ονόματος όλων σας θα ήθελα να εκφράσουμε τις πολλές μας ευχαριστίες
προς τον καθηγούμενον της Ιεράς Μονής των Ιβύρων, πατέραν Αθαναήλ, ο οποίος δεν μπόρεσε να βρίσκεται με θυμόν, διότι σήμερον άγει τα ονομαστήριάν του, αλλά μας έστειλε δύο εκπροσώπους, τόσο τον πατέρα Αθανάσιον, όσο και τον πατέρα Λεόντιο, οι οποίοι μας εκόμισαν το ιερόν λείψανον, το άφθαρτο πόδι της Αγίας εις Αποστόλου Φωτεινής της Αμαρίτιδος, ευλογία για την πόλη μας, να την συνεορτάζουμε μαζί με τον πολιούχο μας και ιδιαιτέρως για εσάς τις γυναίκες, οι οποίες δεν μπορείτε να επισκεφθείτε το Άγιον Όρος, ώστε να προσκυνήσετε την Αγία Φωτεινή. Θα παραμείνουν και τα δύο λείψανα του Αγίου Βυσαρίωνος και της Αγίας Φωτεινής της Αμαρίτιδος στον προσκυνηματικό ναό του Αγίου Βυσαρίωνος μέχρι την 5η 10 Μαΐου το πρωί. Παρακαλούμε τον Σεβασμιότατον Μητροπολίτη Σταγών και Μετεώρων να μας μεταφέρει λόγους καρδιακούς σε όλους μας. Σεβασμιότατε, σας παρακαλούμε. Σεβασμιότατε Ποιμενάρχα της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκης και Σταγών, Κύριε Χρυσόστομε, σεβασμιότατοι αρχιερείς, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί και ευλογημένοι μου χριστιανοί, μας ευλόγησε ο Άγιος Βυσαρίων σήμερα αυτήν την ημέρα με όμβρους ειρηνικούς για τον κάμπο της Θεσσαλίας. Γι' αυτό και ο λόγος μου θα είναι πάρα πολύ σύντομος, ένεκα αυτού του γεγονότος. Μας έστειλε δηλαδή βροχή, όμορφη και ευλογημένη, για να ευλογήσει τον τόπο μας. Το σέμνομα της Θεσσαλίας, όπως ακριβώς αναφέρεται στο Ιερό Απολυτίκιό του, είναι το σέμνομα και το καύχημα όλης της Ορθοδοξίας, ιδίως όμως αυτής της περιοχής. Κάποια φορά, σεβασμιότατε Ποιμενάρχα, όταν μιλούσαμε για τις επαρχίες μας, Τρίκης και Σταγών και Σταγών και Μετεώρων, η χρυσορώα γλώσσα σας εξεφώνησε κάτι σοφόν, κάτι άγιον, κάτι ουρανόσταλτον και είπατε το εξής. Εμείς έχουμε έναν Ποιμενάρχη. Έχουμε τον Άγιο Βυσαρίωνα και όπως είπατε προηγουμένως, είμαστε στο σύνθρονο αυτό στον θρόνο, ο εις εκ δεξιών και ο έτερος εξεβονίμων. Ο Άγιος Βυσαρίων, ο οποίος ήταν τόσο θαυματουργός και παραμένει να είναι θαυματουργός και γι' αυτό ο Θεός μας αξίωσε να έχουμε την τιμία κάρα του, τη μυροβλίζουσα και την θαυματουργούσα, όπου εδώ στον θεσσαλικό κόσμο, όταν οτιδήποτε πρόβλημα υπήρχε, καλούσαν τον Άγιο Βυσαρίωνα στην προσευχή τους για να δώσει τη λύση. Και όταν υπήρχε ανομβρία, όταν υπήρχε ξηρασία, όταν υπήρχαν ακρίδες, όταν υπήρχαν οτιδήποτε άλλο, ο Άγιος Βυσαρίων ήταν αυτός ο οποίος έδιδε τη λύση. Και μάλιστα ήταν τόσο θαυματουργός, όπου για να περιφέρεται στα χωριά και στις πόλεις και στις περιοχές της Θεσσαλίας, είχαν ένα άλογο όπου η σέλα του είχε ειδική θήκη επάνω για να τοποθετείται η κάρα και να περιφέρεται τις περιοχές, όπως μας ανέφερε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Λαγκαδά, κύριος Ιωάννης. Τόσο θαυματουργός ήταν ο Άγιος και η αγάπη η οποία είχε στη ζωή του την μετέφερε η χάρη του Θεού και στα διαιρά του λείψανα και λόγω της αγάπης αυτής ο Άγιος θαυματουργεί. Εύχομαι σεβασμιότατε Ποιμενάρχα και σεβαστοί πατέρες, σεβαστοί ιεράρχες και άγιοι πατέρες και αγαπητοί και ευλογημένοι μου χριστιανοί, ο Θεός διαπρεσβειών του Αγίου Ενδόξου Πατρός ημών Βυσαρίωνος του Θαυματουργού, Αρχιεπισκόπου Λαρίσης, Τρίκης και Σταγών, να είναι κοντά μας, να σας χαρίζει υγεία, δύναμη και κάθε καλό. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Της πύλης το βλάστημα της Θεσσαλίας, ως της Τρίκης.
Ζαλίζομαι. Ζαλίζομαι, λέει. Εγώ δεν σου μαζεύω. Έχω υψοφοβία. Έχεις υψοφοβία. Θα πένεις ότι θέλει ο Ηλίας. Κύριε Λέησον, Δέσποτα, Άγιε Ευλόγησον, ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών.
και η Αγία Γιατριάς διαφυλάξε πάντα σημάς, Χριστός Ανέστη.